Με ένα ασθενοφόρο από αυτά που ήδη υπάρχουν στην Κρήτη θα ενισχυθεί το επόμενο διάστημα η Γάβδος. Έχουμε ενημερωθεί ότι ήδη τα πρώτα ασθενοφόρα από τα 14 που είναι παραλάβει η υγειονομική φέρεια άρχισαν να είναι στο Τελωνείο, βρίσκονται, και τις επόμενες ημέρες η εταιρεία θα προχωρήσει τη διαμόρφωσή τους προκειμένου να είναι κατάλληλα προς χρήση για την υγειονομική περιφέρεια. Και ένα από τα ήδη υπάρχοντα ασθενοφόρα τα οποία υπάρχουν στο νησί μας και είναι σε καλή κατάσταση θα παραχωρηθεί από την υγειονομική περιφέρεια στο νησί της Γάβδου προκειμένου να μπορεί να γίνεται με αξιοπρεπή τρόπο οποιαδήποτε διακομιδή και αν προκύψει κάποια ανάγκη και σε αυτό το νησί. Αυτή την ώρα ένα ασθενοφόρο με πολλά προβλήματα και ελλείψεις εξυπηρετεί τους μόνιμους κατοίκους αλλά και τους χιλιάδες ταξιδιώτες που κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες κατακλείζουν το νησί. Υπάρχει ένα ασθενοφόρο το οποίο δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει, δεν είναι κάτι το επίσημο από την πολιτεία, είναι κάτι από το Δήμο αν δεν κάνω λάθος. Σε τροχιά πραγματοποίησης φαίνεται πως είναι και το αίτημα για ένα πλωτό ασθενοφόρο. Στο εξοπλιστικό πρόγραμμα που είναι ήδη σε εξέλιξη έχουμε προγραμματίσει την ενίσχυση των λιμενικών αρχών τόσο των λιμεναρχείων των Σφακίων όσο και του λιμεναρχείου της Ιεράπατας με δύο πλωτά ασθενοφόρα. Είναι σύγχρονα ταχύπλοα σκάφη με σύγχρονο υγειονομικό εξοπλισμό, ελληνικής κατασκευής, ελληνικής σχεδίασης, δύο ταχύπλοα σκάφη τα οποία θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το αίσθημα ασφαλείας όχι μόνο των μονίμων κατοίκων των περιοχών, αλλά και των επισκεπτών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ακριτικό νησί, ο γιατρός της Γάβδου είχε παρουσιάσει τη λίστα με τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν άμεσα, ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να νιώθουν ασφαλείς. Είμαστε 4,5 ώρες από την Παλαιοχωρά. Έχουμε πάρα πολλές μέρες και πολλές φορές απαγορευτικά συνεχόμενα, και για 10 μέρες και για καμιά φορά και για 2 εβδομάδες. Η Γάβδος είναι ένα νησί στο οποίο ανάμεσα στα άλλα το Υπουργείο Ναυτιλίας προγραμματίζει και σημαντικές παρεμβάσεις σε λιμενικές υποδομές. Θέλω εδώ να σημειώσω ότι σε επίπεδο Κρήτης έχουμε διασφαλίσει χρηματοδοτήσεις σε λιμενικές υποδομές και σε έργα αντιδιάβρωσης πάνω από 74 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έχουμε προχωρήσει σε χρηματοδοτήσεις σε όλους τους νομούς της Κρήτης, σε έργα ίδρυυσης αλλά και σε μελέτες ορίμασης έργων ίδρυυσης πάνω από 5,5 εκατομμύρια ευρώ.